Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Λίγκας Μπασκετάκη, μια κόρνα λίγο ξέμπαρ και anyways, όλα καλά, συνεχίζουμε, σας καλωσορίζουμε για το τελευταίο παιχνίδι της regular season της Master League, σουδιά 3-0-3. Πρώτο τρίποντο του παιχνίδι, στο πρώτο καρφί, παίζω με το καλύτερο όπως λέει και ο Χαρίς Νικολάου. Λοιπόν, Salonics εναντίον Αχιάλος Legends για το τελευταίο παιχνίδι της regular season, θέλεις έκλωση την μπάλα. Έχουν μεγάλη εξανδρία οι Legends, όπως ανέφερε και ο Γιώργος Καραγιούρης, ο οποίος έχει εξανδρία από τον πάγκο στη συνέντευξη τύπου. Γιακόπουλος σου για 3 από τη γωνία, είναι έστοχος και αυτός 0-6, διπλασιάζει τους πόντους της ομάδας του. 0-6, πρώτη κατοχή ακέραια με τους Salonics. Σπαντήκας, σκαστή πάσα, γυρίσει και είναι έστοχος του Σεργιόγλου. Πρώτη πόντη για τους Salonics, 2-6. Παράσπαστο, ο οποίος έχει ξεκινήσει βασικό τίτλο. Γκόπουλος, Μιχέλης τώρα, 13 δευτερόλεπτα, Ματίνας είναι στον Βαλκιντάτη. Λίκας, 9 δευτερόλεπτα, ζήτησε ο Παράσπαστος, δεν πήρε ένα jump shoot, πολύ δύσκολο, το δείχνει ένα άνθρωπος. Ματίνας, rebound, ο αδερφός του ζήτησε, θα πάρει τελικά. Συγκρατήσει, θα αφήσει ένα άνθρωπος όμως, Παράσπαστος δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα, ενώ βρέθηκε σε πλεονεκτή, αυτό το σημείο. Τι στείλε ένα μπουμπούλα, ο Λίκος χάρηκε. Θα την πάρει στο καλάθι, ουσίασε και τους πόντους του ενεργητικού του και τους πόντους της ομάδας του συνεχώς. Εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Χέλης, πέρασε τον Πατήκα, πάει μέσα, ήταν απέναντί του και ο Στεργιόγλου. Αυτό έτσι. Και με το μάτι είναι τώρα στον πάγκο. Στο Legends, καστή πάσα, υπάρχει την μπάλα πέρασε αυτός. Όχι πάλι στον μπάνερ, την μπάλα ρε παιδιά. Τέλος πάντων, όλα καλά. Παράσκος. Νικόπουλος στα 15 δευτερόλεπτα. Μιχέλης. Η πίεση από τον Τέντσο. Ένα ματσάπ που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι στο 72-65 ήρθε το πρώτο παιχνίδι υπέρ των Legends. Το τελευταίο παιχνίδι που παίξανε οι δύο ομάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι. Ενώ ο Μιχέλης θα πει για 3 να περάσει εκτός. Πράγμα που σημαίνει ότι αν κερδίσουν από 8 πόντους και πάνω οι Salonics περνάνε στην πρώτη θέση του ομίλου με ό,τι αυτό συνεπάγεται καθώς θα είναι στο 15. Ποιος έχει πάει πάνω εκεί πέρα και κάνει διατάξεις. Anyways, ήλιο στην πια 3 είναι άστοχος. Μάχεται ριμπάου, τελικός είναι και ο Παρτίκας, υπάρχει τον Παράσχο. Γυρίζουν συνεχώς οι Salonics, είναι στο 15-3 και αυτοί και οι Legends. Ωραία πάσα, δεν κατάφερε την Legends, ο ήλιος σε... Αυτή μέσα, καλά τι κεφάλι από τον Μιχέλη. Τέσσερα οκτώ λοιπόν, στο πρώτο τρίτο λεπτά. Διορθώθηκε τώρα. Μιχάλη, πλάγια, τι κάνει αυτό. Γιώργη, δίνει στον Παράσκο κάποιες εντολές. Ναι, στον Γιώργη Χέλης, έμεσο τρίποντο. Χέρια, χέρια, χέρια. Απέναντι, απέναντι. Μπέκας, την μπάλα. Τύψε στο στεφάνι. Ένα ακόμα κλέψιμο, πάει μέχρι μέσα ο Μιχέλης, είναι έστοχος. 4-11. Κέρια και μιλάτε. Μιλάτε λίγο και φυσικά ο Καραγιώτης στον Παπάκο, ο οποίος έχει το ρόλο ως coach. Άλλο δεν έχει ο Ρέχιο Παράσχος. Τώρα δεν έγινε αυτό, η μπάλα μπήκε και βγήκε από το σύντου Πατήκα. Μπράβο Μίτσο. Μυστική θέση ελεύθερος, αλλά στο εξέ. 1-0 τα φάουλ. Στον Τριγυρόπουλο υπάρχει 2-0 τα φάουλ. Τώρα υπάρχει time out πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο τρίλεπτο. Time out που έχει καλέσει η ομάδα των Salonics. Ούσα πίσω με 7 πόντους, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Κάτι για weak side που είναι αρκετές φορές ο Παράσκος. Τώρα που δεν κατάφερα να προσπάσω κάθε συμπληρωθεί ούτε από τον ένα ούτε από τον άλλο πάγκο. Λίσκας. Δόπλος, δεν καταφέρει να πέρασε εκτός. Λόγω παρέμβαση του Πούλιου. Τι κατοχή. Σύμφωνα με τον ρεφό που ήταν ακριβώς δίπλα στη φάση. Μακρινή πάσα. Θα δίκας. Weak side! Στα 18 στρατώτα, weak side φόρεσε ο Καραγιούς. Ούλιος με τη μία στον τέντσο, συγκράτησε ο Βαδίκας. Στα 12 δευτερόλεπτα. Ούλιος θα γυρίσει απέναντι στον Πρωτογερόπλο. Πολύ δύσκολη προσπάθεια να εστοχίσει 6-11. Κύριο Λούντο μέρος από τον Πάντο, Παράσχος σε ρόλο 1.
θα κατεβάσει με την πίστη. Το σπιτήριο τέσσερα και με χέρι στο Μιχέλη. Πατήκα στο πάνω, στο πάνω, στο πάνω, στο πίσκα πάει μέχρι μέσα. Ο Μιχέλης στάθηκε στον αέρα, κόπηκε καθαρά, λέει ο Ρεπ. Πατήκα στρέχει. Πάω στον Άζο Καραγιώρης, κάτι τέτοιο δεν έγινε τέντος. Παράστασε στον Πελαδίτης για τρεις τέντες, είναι άστοχος. Σε φάουλ. Πάρα πετάει εκτός. Είναι για τους Legends. Εγώ πρέπει να κατεβάσει, να πάνω από τον παράστο. Ο κόμπλος είναι για 3 στα 17 δευτερόλεπτα, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound, άμεσα. Στον Γιώργο μια μακρινή πάσα πατήκας. Πατήκας στα 18 δευτερόλεπτα, ένα running floater κόπηκε, αλλά με foul έπισε κάτω, ας ελπίσει. Να μην είναι όλα... Να μην είναι κάτι σοβαρό. Το βλέπω να είναι όλα καλά, τα συνδύασα λίγο. Σηκώνει το πατήκας. Να καλά, πάλι που έχει προδείξει τον Πρωθυγερόπλου. Καλά, είναι πολύ καλά ο Βαρύγκας. Έδωσε ευτυχή και στην πόλη, 7-11. Λόχο μαζί καρά γύρω από τον πάγκο. Έτσι όπως πήγε στην πόλη ο Βαρύγκας, 2 στις 2, 8-11 η φορά πέφτει. Στο τρίτο. Στην κυβρή και ο Γιούρης μεταξύ άλλων. Στον πάγκο, χέρι με χέρι. Δίσκας πήρε από τον Μιχέλη. Σε με χέρι και στον Παράσκο. Τέλος πάει, βάζει χέρι στην μπάλα, υπάρχει σφύριγμα. Βήματα από τον Παράσκο. Βγήκε η άκρη του Τσολανίτη και ο Καραγκιόρης στάει σπεσμένο time out μετά από αυτή τη φάση. 8-11, 8-46, κλικ πρώτου δεκαλέπτου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Δεν είναι μας. Έτσι λοιπόν στον Καρίνα μετά το time out. Ο Καραγκιόρης έδωσε έμφαση στο γυρίζει μπάλα. Ο Παράσκος είπε ότι ο Καραγκιόρης για αυτό είπε ότι πιέζουν τον Παράσκο. Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν καλά. Για τρεις, Κλιάσκος, ο Πατήκας ο οποίος κυνηγάει τώρα. Face down, θα κερδίσει το φάουλ ο Μιχέλης από τον Πατήκα ο οποίος τον κυνήγησε. Μιχέλης θα εκτελέσει δύο βολές. Υπάρχει αλλαγή τώρα για τους Σαλονίκς. Πατήκας περνάει εκτός. Πατήκας, στη θέση του Μας Τέντσος. Σε λίγο βγάλε, λέει χαρακτηριστικά. Το 11 παραμένει. Δεν θα σου πει πολύ θέλει. Πάμε στη δεύτερη, υπάρχει στρίμα. Επανάληψη της βολής και... Διπλή αλλαγή ετοιμάζεται για τους Legends. Παπαγεωργίου. Οι ομάδες ετοιμάζονται να περάσουν καλά μπίσκας. Έχει την μπάλα. Πολύ καλή άμυνα, overplay. Όλα καλά, παρελθόν χτυπήσει τώρα στο τραπέζι της γραμματείας. Όλα καλά. Καράσκος και Λεγόπουλος περνάνε εκτός. Την μπάλα περνάει εκτός. Και είναι για τους Έτσι δεν καταφέρω πατήκα να συγκρατήσει. Ο Γεωργίου στην παραφορά Μιχέλης. Σε ρόλο πάνω φορά ο Καραγκιόρης. Πάει μόνο στο Μιχέλης μέχρι μέσα, 17 δευτερόλεπτα. Κόβηκε καθαρά. Πάνω στο Γεωργίου. Υπάρχει στήριγμα τώρα. Πάνω κάνει μπίσκος. Πάμε την άμυνα. Πάμε, τελείωσε. Πάμε. Τέντσος. Λοιπόν, στον Πατήκα. Πούλιος στη γωνία. Έχει βγάλει και για Χανατζής για τους Legends. Πούλιος. Σε δύο λίγους θα δώσει την επιλογή αυτός. Πάει μέσα. Τέντσο σου για τρεις έχει βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος. Μάχη του rebound Πατήκας. Θα συγκρατήσει και την μπάλα και την κατοχή. Ο Παπαγεωργίου μια μακρινή πάσα.
πάσα θα βρει το Μιχέλη. Ο Βεγγερόπουλος. Ο Βεγγεριού. Μιχέλης. Αναμένει πολύ ψηλά, δεν θα λίγα το Βεγγερόπουλος. Μιχέλης. Αυτό το δευτερόλεπτο θα έχει μια πάσα, δεν την πρίσει τον Βεγγερόπουλο και ζήτησε. Ο Βεγγεριού. Βρίσκα στο 3 δευτερόλεπτο σου για 3. Μαρκαρισμένο που πίεση χρόνο και αντιπάλου είναι άστοχος. Τέντσος. Αυτή πάσα πίσω στον Καβατέτσο. Βόντου. Κούλιος. Και μέσα ένα running floater είναι άστοχος. Βρίσκας. Περιμένει για 7 επίσης ο Μπίσκας όπως φαίνεται. Ο Χέλης ζήτησε δεν πήρε αυτός, θα πάρει δεύτερο χρόνο στο 16 δευτερόλεπτο. Ο Γερόπουλος φαίνεται σε δύο παίκτες, ο Ρουζαμάνης βάζει πλάτη. Όλο πάσα, καλό πάσα και είναι έβγαλε ελεύθερο τρίποντο, αλλά δεν θα πάρει μεταλλευτεί ο Μπίσκας. Είναι άστοχος Μέρμπολ, μια μακρινή πάσα, Βατίκας είναι έστοχος. Σαλονίκς είναι να τις ελκυρίες και κύριοι, ακριβώς αυτό το παιχνίδι παίζουμε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν και στο κύπελο όσο ήταν και στη Master League. Μιχέλης. Την νίκη πήρε το Παγιοργίου και όχι μόνο πήρε σούταρα κιόλας για τρεις από τον Δελεύθερο στην Άστο όπως επειδή το rebound τον Πιτωμένη. Πάμε να βάλει τελικά το rebound. Μίσκας. Μίσκας αυτό δευτερόλεπτα. Μίσκας ωραία πάσα για να βγάλει τον Πιτωμένη αλλά... Αυτό ήταν λίγο πιο πίσω από ό,τι περίμενε. Ήταν ο Γιώργης. Φαίνεται... Αρχικά αποφασισμένος. Ιδιαίτερα αποφασιστικά έβγαλε την μπλούζα και μπήκε στο παρκέ. Περνάει στη θέση του Μπίσκα λοιπόν. Μίσκας παράσπος και ο Δογερόπουλος. Διακόπλος, διαφάνω. Είναι στον πάγκο. Μπορείς να γίνεις λίγος βασική. Δεν ήταν λάθος, θα γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, Βατίκας είναι έντοχος. Το 11 και το δέρμι καλά κρατεί. Έχουν επανέλθει για τα καλά. Σαλονίκης έχουν πολύ σημαντικό και αρκετή ώρα που από όντως η Legend. Βγάζει η ζακέτα και ο Αναζής. Θα περάσει. Είναι ένα jump shoot, είναι άστοχος. Σε καλή άμυνα από τον Πατήκα. Είναι άστοχος ο Καραγκιόρης. Θα πάρει ο ίδιος επιθετικό rebound. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το επιμένω νίκησε να προσπάσει ο Καραγκιόρης. Θα ρωτάσει ο οποίος έχει περάσει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο. Στεριόλου έχει κάτι στον πάγκο. 12-13, 3-2 τα ματικά φάουλ. Στην μπάλα φωνάζει ο Μουτζαμάνης. Σαν και τέρσος κατεβάζει την μπάλα. Στα 15 δευτερόλεπτα. Στα 12 Μούλιος. Πατήκας, γίνεται στο Πατήκας. Στη γωνία ο τέτοιος. Νούμερο 5, ωραία πάσα. Ξέρω από πάση γέμψη πια. Τρεις μέσα στη λήξη του χρόνου της επίθεσης. Από κρυπτογραφή και η άμυνα. Και το μας τέτοιος βρήκε. Το πήρε και φτώχισε. 15-13 Μιχέλης. Έτσι καλή άμυνα ο... Θα δάσει τέτοιος πάνω του. Γεωργίου, βγήκε πήρε ο Μιχέλης. Ο Καραγκιόλης έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Πάει να περάσει, πήγε κοντά στην baseline. Θα χάσει την μπάλα. Πέσει κάτω, σκάσει την πάσα. Πατήκα, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Από το Ματέντσο. Μια ακόμα αλλαγή καταζής. Λίγο στέχος, περνάει στη θέση του Κούλιου. Κάπως το σήμα τώρα τον Σαρονίξ. Μιχέλης. Ένα και 23 και κλείσει την πρώτη του δεκαλέπτου. Καραγιώρης. Ρόμασιν γκέιμ. Ένα ζάμπ. Δεν θα δικαιώσει τον Μιχέλη. Είναι άστοχος. Λέγω στο rebound. Τέτσος με το νούμερο 5. Τώρα στερό λεπτά έχει σταματήσει τρίπλα. Πάς τέτος. Μέσα πέρασε. Ας κυρίως διατάρα μέσα από δύο παιχνές. Πατήκας. Πάει μόνος του και αυτός απέναντι. Από δύο παίρνει τον Καραγιώρη και από τον Γερόπουλο. 10-13, τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος. Έχουν την εντύπωση ότι δεν ήταν το πρώτο του ένστικτο του Παπαγεωργίου να φτάρει, αλλά τον βρήκε και τον πήρε. 18 δευτερόλεπτα. Ζήτησε ο Τέντος να πάρει στη γωνία σου για τρεις. Είναι άστοχος. Παραμυθιστήκε. Προσπάθησε πάρα πολύ. Κάνει μια μακρινή πάσα και υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ. Δεύτερη το νούμερο 15. Και τώρα Μιχέλης περνάει στον πάγκο για Χανατζή στη θέση του. Ποιος κατέφτασε λίγο πριν τα μέσα της δεύτερης περίοδου. Της πρώτης περίοδου, δύο χρόνο. Δεν έχουμε περάσει ακόμα. Στη δεύτερη. Δεν είναι χρόνο της ίδιας ο άνθρωπος. Anyways, αυτός θα εκτελέσει
Μονάς με τον Μπουμπίτσο στην παρκέ. Έστω εγώ στην πρώτη. Δείχνω το 14. Έστω εγώ στη δεύτερη 17-15. Οι Legends έχουν βρει ήδη 2 πόντους από αυτή την επίθεση. Από αυτή την κατοχή, θέλετε. Και έχουν και πάλι την κατοχή. Καμιόλης, υπάρχει σφύριγμα. Όχι που έχει βρει στον Τριμποτέγο. Συμπληρωμένο ομαδικά για τους Σαλονίκης, πράγμα που σημαίνει βολές και πάλι για τους Legends για τον Καραγιόρη αυτή τη φορά. Έτσι όπως την πρώτη. 17-16, να μπει η βολή. Με ο Μαρκόπουλος, ο οποίος ετοιμάζεται να βράσει τον παρκέ. Η βολή δεν θα μπει. 3-4 στα πρόσφατα δύο ζευγάρια ελεύθερων βολών. Τέντσος, πήρε από τον αδερφό του, Τέγος στην κορυφή, έκανε μια προσπίση. Πέρασε. Συμφωνώθηκε εντός εγωγικών του Βουτζομάνι, το προσπίσω του Βουτζομάνι και έχει σούταρε και αυτό έχει ένα μάτι τίποτο. 14 δευτερόλεπτα τώρα, όλα για τους Legends και Χαρατζής. Ο Γεωργίου, ωραία πάσα στο Βουτζομάνι και υπάρχει στήριγμα. Αλλαγή πράγματι. Ο Γερόπλος περνάει στον πάγκο. Ο Γερόπλος θέση του. Ο Τζομάνης έρχεται στην προσβολή. Έτσι όμως η δεύτερη μία στις 2, 4,9 δευτερόλεπτα για τους Σαλονίκης, για να δούμε τι μπορούμε να βρούμε. 19-17. Τέτοιο σου για 3. Εδώ είναι ο άστοχος και το μάτι του Μπάου. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι πέρα από αυτό. Είχε βρεθεί ελεύθερο ο Μπάου. Και έπρεπε να βάλει το σουτ. Το πήρε. Αλλά δεν είχε κάποια τύχη. Εάν υπάρχει τύχη στο μπάσκετ. 19-17 λοιπόν. Το έχω ξαναπεί, το έχω ξαναπώ. Το ντέρμπι καλά κρατεί στην Sonic Arena. Μόλις 2 πόντι, ένα καλάθι διαφορίζει τις 2 ομάδες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο την έναρξη της δεύτερης περίοδου μέχρι μαζί. Επιστροφή λοιπόν, Sonic Arena. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Το χέφι όσο είπαμε πολύ δυνατά φώτα. Λίγο έξω και με τίποτα σε λίγο. Με παραφώσει το τούνελ. Για να δούμε πρώτη κατοχή είναι για τους Σαλονίκης. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα σκεπτικά. Θα είμαι μέσα ο Τέντζος. Είναι ένα τρέξι, σταματήσει τρίπλα, πήγε να περάσει μια πάσα με ακρίβεια χειρουργική σε επερχόμενο συμπαίκτη. Δεν πάρα πέρασε αυτό, στα 19 δευτερόλεπτα. Το βγήκε παραμένει για τους Legends. Παραγιώργιου στην επαναφορά. Φλέξε 18 δευτερόλεπτα τώρα. Τους Legends, καστή πάσα για Χαλατζής. Γκόμπλος, πάλι για Χαλατζής, καστή πάσα Καρδιαούρης. Σε μια μακρινή πάσα στη weak side την βρήκε στο πρόσωπο του Γεωργίου. Καλό μας και κόμπλος πήρε και πάρει τον Γεωργίου. Ωραία πάσα, να πω το λέει, θα μπει. Από το κοιτώμανι. Μίτσος, δεν κατάφερε, δεν κατάλαβε ότι αυτό ήταν η πάσα. Σε αυτό ο Τάσκος. Ένα δώρο τώρα στους Legends. Θα φτάσει το λάθος. Στην ηλυσία. Και τις άλλες παίκτες για τους Legends. Είναι συμπληρωμένος, πειράζει το μπορούμε. Σαμάνης, θα λέει περάσει εκτός. Με τη δύο ακόμα παίκτες για τους Legends. Λοιπόν, ο Γιαχαντζής και τώρα... Γιαχαντζής. Πάσα, Καρατζαούρης. Τέντσος απέναντί του, έκλειψε την μπάλα, πάνω να περάσει εκτός. Είχε μισή μάτς και έβγαλε την άμυνα ο Τέντσος. 6 δευτερόλεπτα, όπως λέει ο Παράσκοπος από τον πάγκο. Για να ζήσει την παραφορά. Ζήσει ο Κοντομάνης, δεν πήρε ο Γκόπουλος, θα μπουμπουνίξει ένα τρίποντο, τι είναι εύστοχος. Κάμερα στον Τέγο. 19-22. Τέντσος, πήρε το νούμερο 99, το νούμερο 5. Λίγας, για 3, είναι άστοχος. Σε τεπίπτει από τον Αντιφίνο. Τα πάει με τη μέση.
κερδίζει το φάουλ. Ο Καλατζής, φάουλ που είναι χαμηλά. Όχι για δύο πολλές όπως είπε ο Καλατζιώρης. Λιγόπουλος, άλλαξε δύο φορές του Βαγεωργίου. Θα ημώρωσε μέχρι μέσα για Καλατζής, είναι άνθρωπος ο ίδιος. Δεν σκόρει μπάουν, έχει από τρεις παίκτες, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και από τέταρτο, κοντά του, αλλά όχι. Δίνει και το σύστημα. Άλεξε με τον Πανίκα. Πανίκα, μέσα είναι άστοχος ο Αστέντζος. Ο ίδιος είναι το rebound στην πάσα. Σάχης Στέντζος, ζούρκια, τρεις είναι το rebound. Δεν έχουμε βέβαια σε μία μέχρι την πάσα από Παγιωργίου. Ξεχύθηκε στο ανοιχτό γηπέδο, δεν θα πάρει μπάλα στην πρώτη φάση. Ο Ρωμάνης θα πάρει σε δεύτερο ο Παγιωργίου. Πάλι που έχει ρωτήσει τον Μουσουμάνη και είναι επιθετικό έχοντας βάλει πλάτη. Εγώ πάει να κλειδώσει εντός εισαγωγικών τον Τάσιο. Αυτός ο οποίος περάσει εκτός. Τελειώνει στη θέση του. Θα πάρει δύο ώρα. Τέλος. Θωμάς. Θα πάρει τώρα την μπάλα από τον Μουσάκη. Θα πάρει σε Γκέιν. Βιάζει ελεύθερο τον Γιώργο Παντίκα. Θα πάρει ένα σκρέμπτο στο Γιώργο και πάλι. Γιώργο Παντίκα σου πια τρεις είναι άστοχος. Θα περάσει εκτός για να δούμε πράγματι. Έχουν βάλει εφέκτες που φαίνεται και σε αυτό και στο προηγούμενο παιχνίδι. Το μπάνερ ως στόχο δεν ήξερε και τελειώσει. Μια ακόμα αλλαγή για τους Legends παρόλα αυτά. Ο Γεωργίου περνάει στον πάγκο παράσχος της θέσης του. Ενδεχομένως θα χαμηλώνει λίγο το σούμε το Legends. Στον αφορά τον ρόλο που έχουν δύο παίκτες. Παράσχος. Θα αναζήσουν για 3-1 ακόμα κάτι. Σου είναι άστοχος. Έχω στο rebound. Ο Αξιτέντζος πήρε ο Θωμάς και πάει σαν νίτσο για να ζήσει δεν πήρε την μπάλα. 14 ώρα, ένα jump shoot τέχος, έχοντας απέναντι είναι το Γιαγκόπλου, είναι εύστοχος. Τους είναι 24. Καλατζής. Γιαγκόπλου στα 17 δευτερόλεπτα, παράσχος. Για 3, κάτι σου σκέμα αυτόν, είναι άστοχος. Πάρα πολύ ψηλά, είναι σαν από μηχανής θεός. Τι πήγε να βάλει εκεί πέρα ο Κουτζομάνης. Δεν ξέρε φίλε, είναι ψηλή. Πήρε επιθετικό rebound, το απέναντι σε δύο αντιπάλους. Πήγε να βάλει καλάθι με αυτόν τον τρόπο με το ταμπλό να έχει χτυπήσει την μπάλα εκεί πέρα. Την μπάλα έχει χτυπήσει το ταμπλό, θα συγκρατήσει και την κατοχή. Κάτι δεν θα έβγαινε. Ωραίο voice crack. Δεν κατάφερε να βγάλει και την κατοχή. Είναι ελεύθερος ο Τέγος. Είναι εύστοχος. 23-24. Παράσχος. Εγώ πλούσα στα 17 δευτερόλεπτα. Πάλι παράσχος. Στη weak side ζήτησε ο Γκουτζομάνης. Ο Γεώργης βγάζει δύο παίκτες πάνω του, έβγαλε μια πάσα, θα συγκρατήσει ο Γκουτζομάνης απέναντι σε τρεις παίκτες, ασφυκτική πίεση, κέρδισε και τους τρεις. 23-26. Μας τέτοιο σου για τρεις, 20 δευτερόλεπτα, μέσα παρακολουθημένο! Κάντε για Χαρατζή, 26 όλα. Instinct killer. Το μάτα έτσι. Πώς έχει έρθει μετά από τραυματισμό. Τελείως αλλαγή. Βράσκος. Ζωμάνης, Καραγεούρης και πάλι παρασμός στα 8 δευτερόλεπτα. Καραγεούρης δεν θα καταφέρει να κερδίσει. Βγήκε μπροστά από αυτό ο Δέγος. Και πάλι θα περάσει εκτός. 5 δευτερόλεπτα παραμένει για τους Legends παρόλα αυτά. 4 λεπτά για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ένα είναι δωματικά. 26 όλα. Ο Κόμπλος ένα jump shoot. Μόνο τα μπρος των δοκάρι εντός εισαγωγικών κοντά σε αυτό. Σάκης Τέντζος έκανε μια προσπίση για να πασάρει. Βγήκε το κόστ του κόστ 3-2 τριών. Είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Γιώργο Παντίκα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. 29-26. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Καρίνα, τον Ντέρμπι. Καλά, και θα το ξαναπώ και ας γίνομαι κουραστικός. Το παιχνίδι είναι πολύ μακριά από το να γίνει κουραστικό. Κουραστικός, ωραίος. Κουραστικό. Μιχέλης έχει περάσει στο παρκέ. Θα είμαστε για να πάρει η Legend και όπως η game. Τώρα για Χαναντζής, παράσχος. Δεν θα το δείξει το Καναντζιόνι, πάρα να περάσει εκτός. Παραμένει για Legend για 9 δευτερόλεπτα. Αυτό που ήθελα να πω. Μιχέλης, παράσχος και για Χαναντζής. Αποτελούν την front line. Όχι την front line, τους κοντούς. Το Legends.
μέσα εκ το γαλάθι. Με κοντό σχήμα τώρα. Για τρεις σημεία, πόσο ο Γιώργος Μαδικάς. Βράσκος. Θα μάνει σε κοινή πάλι στο γήπεδο. Θα να ζεις. Βράσκος για ένα τρίποντο. Είχε επέναντι του ψηλότερο τίποτα, ο οποίος δεν είναι πολύ ώρα πάνω του. Για να ζεις. Για τρεις παράσταση φάνηκε ότι είχε το ίνστικτο να σουτάρει, το έκανε και αυτό. 20 είναι όλα. Εντάξει τέτοιος. Το δευτερόλεπτο έχει κλειστεί από δύο, έχει σταματήσει η τρίπλα του. Ξεκινάει μια πάσα στον Τέγο. 14 δευτερόλεπτα. Τέγος. Υπάρχει σφύριγμα. Πάνω που έχει χρηματίσει τον Καραγκιόλ. Ξέρω ότι δεν παρέμει γεγονός ότι δεν νομίζω να συμφωνεί ιδιαίτερα. 1-2 λοιπόν τα μονικά. Το Μάς Τέντσος ζήτησε αν το Σάκη δεν θα πάρει. Ψάχνει να ζήσει τις επιλογές του. Φαντίκας, για τον Φαντίκας. Παραδείγμα να γίνει παράβαση με το χρόνο. Στην επιλογή που είπα είναι μέσα, ωραία κίνηση. Τον Γιώργο Φαντίκας θα αφήσει πάνω στο καλάθι 31-29. Και μακρινή πάσα θα βρει τον Μιχέλη, ο οποίος θα αφήσει στο καλάθι πέφτοντας. 31 όλα. Δημήτρης Φαντίκας ζήτησε αλλαγή. Στην πρώτη ευκαιρία, τα mind games τώρα στις τρίπλες του Ματέντζου. Θα τον οδηγήσουμε στον κερδί στο φάουλ. Από τον Γιαχανατζή. Θα μας τέτοιος πρέπει να είναι τόσο όχι. Μόνο θα μας τέτοιος. Πατήκας. Πατήκας έκλειψε ο Παράσπος. Έκλειψε, συγκράτησε την μπάλα για να δώσει μια μεγάλη πάσα στο Μιχέλη. Κατά πάει μέχρι μέσα. Κόπηκε! Του Δημήτρη Πατήκα ο Κοτζαμάνης. Καθαρά. Τέτοιος. Για τρεις απέναντι στον Παράσκο, ενδεχομένως θα πήγε να πάρει φάουλ για τρεις βολές. Συρτό μπάσκετ τώρα θα συγκρατήσει την μπάλα Καραγιώρη. Απέναντι στον Δημήτρη Πατήκα, δεν θα υπάρξει. Τζάμπολ. Παράσκο, πήρε ο Μιχέλη. Δημήτρη, θα αποκτήσει πάρα πολύ γρήγορη τροπή σου. Για τρεις. Άστο όμως ο Καραγιώρης, ακόμα θα βγει ελεύθερος. Παρατήρηση για Σαλονίκη, όπως είπε ένας από τους διορές ανάξωσης. Φτάσουν για τρεις παράστασεις, και ελεύθερος ένας σποτ. Στο λιμάντ έχει έρθει και είχα να ζήσει τον εκλέξιο στον Ματέντσο. Το χάνει συχνά ο Λεχανετής. Υπάρχει laser pass, δεν καταφέρει να ζήσει ο Λεχανετής. Πατήκας δεν κατάλαβε ότι η πάση προοριζόταν γι' αυτό. Παράσπος κατεβάζει μια ακόμα δίδυση. Λεχανετής στα 17 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μάχη για κλέψιμο από τον Ματέντσο. Να δούμε. Ούλιος περνάει εντός. Τέγος. Στον Πάκο χαμηλώνεται στο Θεσσαλονίκη.
Θα γυρίσει απέναντι από δύο παίκτες. Πολύ σκληρή μάχη του Καραγκιαούρη. Απέναντι σε δύο παίκτες. Κυριόγλου και Βατίκα. 11. Τρίτο φάουλ Βατίκα. Γιώργο Βατίκα. Το τρίτο φάουλ. Γιώργο Βατίκα. Μια δύο λέει ο Σεξτένσος που κάθεται τον πάγκο. 3-4 λοιπόν τα Βατίκα φάουλ. Νομίζω έχουν δοθεί και δύο τεχνικές ποινές, μία και μία. Αντίστοιχα, Καραγκιαούρης είναι άσχημος στην πρώτη βολή. Καλό μπλοκ και rebound φωνάζει ο Δέκος. Rebound και καλό μπλοκ, για να είμαστε ακριβείς. Πήγες στα νέχρι μάχη του rebound. Βαρτικό rebound για αυτόν τον. Άσχημος του Καραγκιαούρης, δεύτερη. Εδώ πατήκας. Προτομένως με 3 φάρους εσύ να παίζει. Πούλιος σου 2-3, και στην πάσα, καλώς πατήκας. Τα 8 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα, πάση την μπάλα. Ο Τριγιωρόπουλος περνάει στη θέση του Καραγκιαούρη. Ήταν την τρίτη ώρα. Στο παρκέ του Τριγιωρόπουλος. Πατήκας σε παραφορά. Ποιος θα πάρει πριν από τα συνειφορά. Στα 2 δευτερόλεπτα, κάποιος μπορεί να πάρει. Πατήκα και υπάρχει φάουλ σε νεκρό χρόνο. Πράγματι, για δύο βολές μάλιστα. Πάμε να εκπαιδευτεί στον πίστα. Για το 3-31 παραμένει. Τον 6 δευτερόλεπτο και συμπληρώνει το πρώτο μισού. Έτσι όμως την πρώτη βολή Πατήκας. Με τους Πατήκας. Συν 3 η Σαλονίκης. Στις 4, στις 4 τώρα στην Βολία ένας φορές κάπου στους Λέντες. Για να ζήσει. Μικέλη στη γωνία. Πάλι για να ζήσει. Φίσκας. Ο Ράσφορς, πάρτε με Μικέλη, σύντια 3 θα το πάρει. Είναι άστοχος. Είναι το rebound. Μαθέτος. Σου πει ευχάλαιο σε λίγο, αλλά δεν. Είναι τελικά σε λίγο. Ωραία πάσα, να πω λίγα καλάς και φάουλ του Γιώργου Πατήκα. Πούν τα πάνω του στην Σαλονίκς. Πολύ απλά, πολύ λαϊκά. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μισού. Σε ένα πολύ κομβικό χρονικά σημείο. Παρά τους περνάει στον πάγκο, το μόνο που βέβαια περνάει και πρώτο στο παρκέ. Δερβής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αντωνίου περνάει για πρώτη φορά στον αγώνα. Μπαρκέ. Άσχος από τον Πατήκας. Επάνω από τον Καραγκιαούρης. Στον Καραγκιαούρη του Μπάγκο. Αντωνίου, στην πρώτη επαφή την μπάλα για απόψε. Σκριδίου για χαναζήσει πέντε στον Πούλιο. Τώρα ο Γιώργος Πατήκας πάνω του. Φίσκας. Φίσκας Μιχέλης. Μπορείς να μην περίμενε την πάσα, αν θέλει να το γίνεις στο χεριό, είναι άσοχος παρόλο που σε μια δύσκολη προσπάθεια. Τρέχει, ο Μαστέντος θα την κρατήσει, τρέξει στο τρίποντο, πάει για τη μέσα, είναι άσοχος. Με το λίγο το αμυντικό rebound. Τρέχει σε φόραξη ο Καραγκιαούρης. Τίχασε. Πάσα τον Ιού, συγκρατεί. Θα τα ζήσει. Ένα δευτερόλεπτο, θα πάρει ένα σκέφτο. Πάρει ένα σκέφτο από τον Πρωτογερόπουλο. Μιχέλης, Αντωνίου, ωραία πάσα πήγε να βάλει λέιζερ. Που αν έφτιανε ο Κουρδιόμος ήταν πολύ, σε πολύ καλό σημείο για αυτόν. Σε Γιώργο έκυψε, αλλά λάθος το λάθος και για να ζεις. Πριν πέρασε μπάλα στο άλλο μισό. Κοιτάει το ταμπλό για να ζεις. 15 δευτερόλεπτα είναι για τους Legends. Όπως είστε άτομο, φαντάζει ο Τέντος από τον πάγκο. Θα πάρει ένα σκέφτο από τον Κουρδιόμος για να ζεις. Άλλος θα κυπάρουν τώρα. 5 δευτερόλεπτα, σούτια 3. Άστοχο, μάχη για το rebound, βγάλετε λίγο για τον Πίσκα. Στα 6 δευτερόλεπτα θα γυρίσει, είναι άστοχος, βγάλετε στο rebound. 4 δευτερόλεπτα, μια αφινή πάσα. Έστω σου για 3 από πάρα πολύ μακριά. Άστοχος, τον Εκρούσια, ανέβαινε 37-31. Suns Derby. Στη Σόνη Καρίνα, ανεβαίνουν τα decibel, ανεβαίνουν τα heartbeats. 37-31. Συν 6 λοιπόν η Σαλονίκη έχουν βρεθεί. Την πλάτη του στον τοίχο στην αρχή του παιχνιδιού. Έχουν ανακάμψει και με τον παραπάνω έχουν βρεθεί μπροστά με 6 πόντους. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο. Με το οποίο μάλλον. Με το ρυθμό του οποίου διακατέχει δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά η 6 πόντοι. Έχει πρέπει περίπου 5 με 5,5 λεπτά
για την έναρξη του δεύτερου σήμερα του Μαγκρίτη. Επιστροφή λοιπόν στη Ζάνη Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η τρίτη περίοδος. 37-31. Το τρίτο σύνδεσμο για τους Legends. Παράσω, σύγχρονα έχετε επαναφορά. Σάιντε Μιχέλης. Άλλαξε με τον ελεύθερο σε μια τρίζη μέρη στο Μόσχο με το Καλημέρα. Αυτό είναι φωνάζει ο Καρδιόλης. Ποιος έδωσε την άμυνα λέγοντας να δημιουργήσει το time out. Βάζουν χέρια σε κάθε μπάρες, δεν βάζει τίποτα. Και στέλνοντας την ομάδα να σουτάρει για warm-up. Τέντος. Ρόζης. Συγκεκριμένη στην μπάλα. Ούλιος, καλό μας in-game. Ραζάρτης ο Δημήτρης Παντήκας είναι άστοχος. Πάρα πολύ σλάιμ, δυτικό ρυπάνω του Δέου, θα γυρίσει να εξεχίσει. Δεν το πιστεύει ο Καρατζεούρης. 39-34. Πάρα πολλαμένα εντός λογικών του Δικτάκη, Παράσκος. Στη γωνία Μιχέλης, Δημήτρης Παντήκας παραμένει πάντα του. Δεσμάνης ζήτησε, δεν πήρε. Παράσκος το σκέφτηκε σου για τρεις, είναι άστοχος. Τέτος. Κερδίζει το φάλο του Παράσκο. Πέγος. Τέντσος. Στην weak side Πούλιος. Γιατί δεν το πάρει πέντε στον Κουζαμάνι. Καστή πάσα. Γκόζης έχει κλειστεί από τρεις παίκτες δυναμικά. Υπάρχει τεχνική που είναι στον Μιχέλη. Μια ακόμα τεχνική που είναι, τρίτη σε ολικά που είναι στο παιχνίδι. Δεύτερη και φέτος. Και είναι τρίτο φάουλ για τον Μιχέλη. Σάκης έρχεται στη βολή της τεχνικής ποινής, είναι άστοχος στη βάση της εμφάνης. 0-3 λοιπόν τα ορικά φάουλ. Πριν καν συμπληρωθεί 1,5 λεπτό στο δεύτερο μισό. Τρία φάουλ. Σάκης έρχεται, έκανε κάποιο mind games, έκανε προσπίσεις που θα δώσει τη βάση τον Πούλιο Αλισσαλού. Πούλιος και παραφορά. Στην πάσα. Στην πατήκα θα γυρίσει η Λίμπικ. Για τον Άμπρο λέει απ' ένα στο πόσο. Θέλεις να χαρακτήσεις. Το Μάνης κρατεί, παραμένει παραπορεμένο στο δεξιτάξι. Γυρίζει το φάρο με το Μάνης, στο φάρο του Σαλόνι και το δεύτερο. Το Μάνης στις βολές. Πρώτη βουλή ο Γιωβάνης. Θα σε δοστείς δεύτερη. Λύσεις δύο, τρία, τέλεια. Εκεί είπα πλέον ο Καρατζεούρης. Εκεί είπατε. Εκεί παραμένει. Αμυστήριο Πούλιος. Σας τέμψος. Λύσεις Πατήκας. Πάλι Πούλιος και γωνία. Η Βίξα είναι ένα jump shoot εδώ που προχωρήσει λίγο. Με τη μέσα είναι έντοχος. 41-36. 25 διαφορά. Μιχέλης, Μιχελόπουλος, στα 15 δευτερόλεπτα, πάλι Μιχέλης, συγκεντρίζει τον Μιχέλη, ελεύθερος που δεν πήγε πάνω για γύρα, άστοχος, γκόζει στο rebound. Σέξι τέτος. Ωραία πάσα Δημήτρης Πατήκας στα 15 δευτερόλεπτα, είναι άστοχος, σε πληθυκό rebound τον γκόζει. Σέξι τέτος. Σεμπιάν, δύο έχουν εντύπωση. Πατούσε την γραμμή, συμφωνώ με τον ρεφ, ο οποίος κάνει ακριβώς την πρώτη φάση. 43-36, λοιπόν, διαφορά στους 7. Σοφαρίζουν τη διαφορά του πρώτου παιδιού της Αναλίξης. Για 3 είναι άστοχος. Πήρα να πνιγώ λίγο. Anyways, εγώ τότε είναι ελεύθερος του Αναζής. Σάκη Τέντσος, μία του Πατήκας. Ήδιος τώρα έχει βρεθεί ελεύθερος, πάει μόνος μέσα. Εντάξει μία πάσα. Πήρε κάποιες προφάσεις στον αέρα, άλλαξε πολλές φορές τον εντύπωση. Τέντσος, σου για 3 είναι έστω. Σάκη Τέντσο, σηκώνεται όλος ο πάγκος. Η Θεσσαλονίκη. Εσπεσμένα time out με τον Γιώργος Παναγιώρης. Βλέποντας τη διαφορά να πάει στους 10 πόντους υπέρ των αντιπάλων των Legends. 46-36, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μην είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει. Είναι η Παράσκος. Μπάλα, άλλαξε με τον Κοζαβάνη. Μιχέλης η γωνία. Στην πάσα, δεν θα περάσει στον
Ρωμάνη, κλέβει ο Βοβλίνη της Παντίκας. Τέχος συγκράτησε την μπάλα, έχοντας κουμπίσει το πόδι του αυτή πρώτα. Είναι εκεί πέρα, προσπαθεί για το κλέψιμο και έκλεψε. Παράσιμο, πάει και για το λάθος το 3, αφού είναι εύκολος. Εστέτος. Διαφορά πέσει κάτω από τους 10 στους 8. Είναι της Παντίκας. Θα μου πονεί ο φανάτη κάποιος από τους συμπέντες του. Θα είμαστε μέσα, φάουλ. Ο Μπίσκας θα περάσει θέση του. Έχει από ελληνικό. Που ρώτησε και πόσο φάουλ έχει ο Βαράσκος. Γερμανία, τέλειος. Σημαντικά σου για 3. Καλά μπήκε και βγήκε. Μάχη για το rebound του Σιρτών Μπάσκετ. Θα συγκρατήσει τι γίνεται εκεί πέρα. Είναι το τελειώδης μπροστά. Μάχη και στήριγμα. Φίσκα, σε παραφορά. Για να δεις. Φίλη φορά. Μητωμάνης. Απέναντι! Πάει μέσα μέσα, ωραία πάσα. Εσύ από δύο παίκτες ο Μητωμάνης καθή πάσα. Αντώνη, 3 δευτερόλεπτα έδωσε. Διορθώνω, διορθώνω, δεν υπάρχει συμβητικό φάουλ, υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα. Που είναι στον Μητωμάνη, ο οποίος έχει περάσει τον πάγκο. Με τον Γερόβλο θέση του. Πουλιάς. Υπάρχει τέτος. Σημαντικά στους για 3 και πάλι, το έχει πάρει προσωπικά, είναι άσοχος. Με τον Γερόβλο στο rebound. Μεγανατής. Πάσα ωραία στο Μοντιρόπουλο Μιχαίλη. Κάτι το Μοντιρόπουλο στο μάτι. Θα ρωπάσει την κίνηση για τρεις χωρίς. Θα να το σκεφτεί με το που πήρε την μπάλα. Για να δει την άσχα του Μίτσου Φωτίκας το rebound. Φωτίκας στα mind games με τον Μπίσκα. Κολλήσει πάνω του κολλημένος. Κούλιος κολλημένος και όχι να δει πάνω το σκεφτική. Τι είσαι τσάμπιας. Πάει μέχρι μέσα, παίρνει στον Γερόπουλο, δεύτερος αντίπαλος, φάουλ. Έχει πεθεί τον Γερόπουλο, δύο βολές. Και σπανός είχε έρθει 5 και 6 πριν την τρίτη περίοδο. Για τους Θεσσαλονίκης πολλές αφήξεις. Τρίτη άφηξη αφού έχει κλειδί στο παιχνίδι. Έχει όμως ο Τέντζος, σύντομη βολή. Ευχαριστήσεις. Και η front line των Θεσσαλονίκης τώρα. Άστοχος, δεύτερη βολή ο Τσέσσερις. Αναζής. Γεωργία Μπίσκας, θα παρακολουθούμε τώρα με τον Δημήτρης. Οδηγάς. Έχουμε περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου. Αναζής. Δεύτερο δευτερόλεπτα, Μπίσκας για 3 στα 9 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχος, Μιχαήλ βρέθηκε εκεί πέρα. Είναι άστοχος όμως. Γιατί ήταν το επιθετικό rebound που πήρε. Έστω και στην πρώτη βολή, τον Μπουτέχος. Στην δεύτερη, 49-38. Ο Γερόπουλος, στην επαναφορά. Ίσκας, η Χαναντζής τώρα. Τον Γεωργίου, αλλάξαμε τον Χαναντζή. Τον 14 δευτερόλεπτα. Γιαούρης μέχρι μέσα, πέρασε το προσωπικό του δίπαλο από την αριστερή πτέρυγα και στόχισε απορφώντας την κύριο Μποσκίτς και πάνω του 49-40. Κούτης Τέχος το πάρει σε δεύτερο χρόνο. Δώσε ένας κρίν ο Κούτης, όχι, σουτ για 3 μετά από ένας step back, μια άστοχος. Αφίστοχος, ωραίος.
στο πρώτο χρόνο. Εγώ. Λίσκα. Έχει δευτερόλεπτο το σπαλό που να περάσει στο παρκέ. Ο Φρέσκο για να δούμε τι μπορεί να προσθέσει στο Αραμίξ. Και ο Βίτο μπροστά με 9. Ένα μαζί. Ωραία, πάσα στην κίνηση του Παπαγιοργίου. Δεν θα συγκρατήσει την γραμματεία. Πάσα με τον Αραμίξ. 3-1-2 ενό πάμε στο Zoom. Σαξ τέντζο σου για 3-1 θα πάρει. Ωραία, πάσα στον Δημήτρη. Πριν καν μπει το καλάθι, ο Βαράσκο στάει time out. 50-40. Και την ώρα 3.45 επιστρέφουμε πολύ μία μέρα. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Χαρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. 3.45 απομένουν για την λήξη της τρίτης περίοδου. Στους 11 από τους διαφορά, λέτε ότι έχουμε την κατοχή μετά το τράιμα του Κάλης ο Παράσμος και στο σημείο πριν καν ολοκληρωθεί το τελευταίο teamwork των Σαρονίξ. Υπάρχει την έξερα από τον Σπανό, ο οποίος έχει περάσει στο παρκέ. Θα έρθει το καλάθι με τους πλέζεντς. Και ο Μπόζης έχει περάσει τώρα από την Τουμπούλιο. Πανός. Εξτέντζος. Συμποστέχος. Εξτέντζος στο Μάστορα. Τα 10 δευτερόλεπτα. Καστή πάσα υπέροχη. Δεν θα βάλει το καλάθι ο Νέος Πατήκας. Θα κοπεί. Άρα με φάουλ στον Πρωτογερόπουλο. 3 φάουλ και για τον Πρωτογερόπουλο. 3 φάουλ για τον Πρωτογερόπουλο. Και ο Γιώργος Πατήκας δεν θα έχει βολές. Και ο Μιχέλης θα δραματώμε. Ούτε επαφή λέει ο Πρωτογερόπουλος. Και τώρα αυτό στον πάγκο. Διακόπτος θέση που ήταν από πολλή ώρα. Έχω στην πρώτη βολή ο Γιώργος Πατήκας. Τους 10 πόντους και πάλι διαφορά. Πάμε, φωνάζει κάποιος. Θα σου πατήσει ένα ύψο κόστος στη δεύτερη. 53-42. Θα φαλαντζείς. Βίσκας. Θα δείτε σε ρόλτα. Βίσκας θα ρωτήσω από δύο παίκτες πέρα στην άμπα. Θα μην μια πάση στην πρωί. Θα σου πατήσει πατήκα. Θα κοιτάξει δευτερόλεπτα. Αντιπλέξερ από το γιαγάλα. Δύο πίσω. Κρατή. Κύψε λίγο ο Καραγιαούρης. Περσανάς από δύο παίκτες, πήρε το φαουλ, έβαλε το καλάθι! Μια φάση στην οποία περίμενε, δεν είχε κλειστεί, θα βομπήσει την δύναμή του. Υπήρξε και μια συγκεκριμένη του πολύ ευκαιρία. Εύστοχος και στην πόλη, έμεσο τρίποντο, ολοκληρώθηκε. 53-45, προσπαθώ στο 8. Έτσι. Τα 15 δευτερόλεπτα, γυρίσει δύσκολο, να κάνει κλίση και τον Μίσκα στο 3. Προσπαθώ είναι άστοχος, πάρα πολύ ψηλά ο Φίλιππος Τέκος, αλλά ψηλότερο ο Μίσκας. Όπως έχει τιμήσει λίγο κεφάλαια, δεν μπορεί να είναι κάτι σοβαρό. Όλα καλά, όλα καλά. Για 3, για χαρά, 53-48, στις 5 πόντους διαφορά, ακόμα πιο κοντά οι Legends. Δεν σημαντικά σου για 3 χωρίς να πάρει screen. Ναι, αυτός δεν μπορεί να πατήσει πάρα πολύ ψηλά, θα σπρώξει την μπάλα του κατά γεωρίο, δεν θα μην κλείσει και θα ξαναπάρει. Ο Γεωργίου, θα αναζείς, είναι ζεστό στο νιώθει για να το πάει σπάσει την ενέργεια, όχι. Θα στην πάσα στον ο Γιώργη υπέρχει στην εργασία, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το τίμπορο με καρδιώδη στην καρδιώδηση για τη φορά. Ας το έχει το lay-up. Δεν έγινε το τριγωνάκι. Τέντζος. Σπανός. Άλλο τριγωνάκι τώρα στην απέναντι πλευρά σου. Για 3, έστοχος! Ο Τέγος! Μαχαιριά στην καρδιά των Legends. 56-48, 100 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρεις περίοδου. Ένα ακόμα φάουλ έχουν να δώσουν οι Σαρονίκς. Κανένα εδώ και πολύ ώρα οι Legends. Να δεις. Jump σου την άσταμα με τον Κόπουλο. Πάνω στο rebound. Είναι το Σουγκιά 3, μόνο τα μπλό στην κίνηση. Θα σμπρώξει την μπάλα, θα περάσει εκτός. Γύρω στο Βαγιαρνίδη. Όμως δεν κόλλησε πολύ, αλήθεια είναι. Αντιθετικό σύνδεσμος, δεν είχα πει κάτι άλλο. Anyway. Δεκαπέντε τρόπο λοιπόν για τους Σαρονίκς, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με 8. Λάθος πάσα! Λάθος πάσα του Ματέντσου.
ναι, Γιώργος Πατήκας. Ήταν πιο προς τα πιο δεξιά αυτός. Ένα δωράκι τώρα για τους φλέξους, θα αναπάρει το. Βρίσκεται με αναφορά. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Κραδής. Ο Γεωργίου. Έτσι πάσα. Τώρα πήγε το κλέψιμο, δεν το κατάφερε. Θα πάει στην Καρδιόρης και Κραδής. Για τρεις μπίσκας από την γωνία, είναι άστοχος πάρα πολύ ψηλά. Πάνος θα πάρει το rebound τελικά. Θα συγκρότησε την μπάλα στον Ματέντσο. Τέλος. Στα 13 ευρώ το προσέξτε άμυνα φανάζει κάποιος του Legends, θα γυρίσει με αριστερό, είναι άστοχος ο Σπανός, πάρα πολύ ψηλά και ο Σπατήκας θα πάρει το rebound. Τέλος, Τέντσος, ωραία πάσα, φανάζει πάρα πολύ ψηλά με αριστερό, Σπανός είναι έστοχος. Καραζής. Βρίσκα στην γωνία, πάλι για Καραζής στα 13 δευτερόλεπτα. Όσον αφορά το ποιος θα είναι πρώτος και πώς στην θέση 1 και στη θέση 2 ο Χέλος Legends και οι Σαλονίκς αντίστοιχα σε περίπτωση που κερδίσουν με 8 πόντους και πάνω οι Σαλονίκς πρέπει στην πρώτη θέση. Μ' αρέσει που εγώ επιστρέφουμε σε λίγο και έχω πει 5.000 λέξεις από τότε. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδο στο ΣΥΝΕΝΕΑ, όπα! Εξελίξει με τις πρόλαβαντες σχεδόν και θα το δείτε πάνω στο κολλάδι. Επαναφορά είναι άστοχος, ωραία άρθρωσης, πηγαίνει όσο πετύχει. Μου αρέσει που κάνω και αγωγή του λόγου στο ΙΕΚ, anyways. Εγώ πλέον επαναφορά, πρώτο φάουλ στο παιχνίδι, ωραίο voice track. Στα πρώτα δευτερόλεπτα, χτύπησε έναν παίκτη που το βολιά στο 2010 και έγινε στο φάουλ, anyways. Βίσκας, πρώτη καθώς και το Legends. Καρατζής ήτσε και με το που ζήτησε, πήρε και εξτόχισε. Καρατζής, ζητάει. Παίρνει, σουτάρει αστοχή. I see it, αγόρι, I got it. Η Ariana Grande. Στο τραγούδι, το χάλασε, τώρα δεν πειράζει. Τέντσος για τρεις, θέλει απαντήσει, είναι άστοχος, υπάρχει φάουλ. Από τον πίστο είναι τρεις βολές. Πράγματι, τρεις βολές. I see it, I like it, I want it, I got it. Νομίζω κάπως έτσι πάει. Ελπίζω να I got it και εγώ. Δεν το είπα σωστά. Άστοχος την πρώτη βολή. Θα μας τέντσος. Άστοχος στη δεύτερη. Άστοχος στην τρίτη. Τρεις. Ευθυντικό ριμπάντ από το δέκο όμως. Άστοχος στην τρίτη. Και ο Μπίσκας από πίσω δείτε μπαλά. 61-54. Ωραία πάσα, αλλά δεν κατάφερε να συγκριτήσει. Φανώς καλή συγκριτήση, όχι τόσο καλή εξέλιξη από τον νούμερο 7 του Σιμπιτιώτη που πέρασε στο παρκέ. Η πέρυσι συνεργασία πήγαν να βγάλουν μέσα στη τελειά τα τρεις παίκτες στο Legends. Δεν θα έρθει το καλάθι. Αυτή την παραφορά, άλλαξε με τον Γεωργίου. Καναζής. Ο Γεωργίου είναι διακόπτος. Η γωνία Καραγιώρη ζήτησε στα 5 δευτερόλεπτα, έκανε μια προσπίση. Αυτή την πάρα καλά με αριστερό, είναι άστοχος. Δεν είναι επιθετικό rebound, δεν πήρε το φάουλ ο Καραγιώρης. Καναγιώρη rebound. Έτσι, στα βρωτή, θα βέβαια στον Ίσκα. Ο Λοσποτήκας πάει μόνος του μέχρι μέσα. Έκανε μια προσπίση, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Συντική ενέργεια. Θα τον δικαιώσει.
μαζί σου. Μπήκα. Εγώ μπρος. Στην γωνία. Μπήκα. Στην γωνία για να μαζί σου. Γιώργη μου. Στα 5 δευτερόλεπτα. Ένα jump σου τώρα Γιώργης με πολύ μεγάλη καμπύλη απέναντι στους δυο ότι είναι έστοχο. Στα 1 δευτερόλεπτα, θα έχει μια μακρινή πάσα στην κύκλιση από τον Μπίσκα. Ωραία πάσα, πήγε να βγάλει τον Γιώργο Παθήκα με τη μία με το αριστερό ο Σπανός. Να το είχε κόψει μέσα, ένα ακόμα λάθος, 63-56. Την Γιώργος περνάει εκτός. Θα έχει τον αδερφό το οποίο ήρθε από τον πάγκο και έχει παίξει πολύ πολύ ώρα. Ένα jump shot μακρινό δίποντο, είναι εύστοχο! 63-58 και πάλι στις 5 πόντους διαφορά. Μειώνει κι άλλο η Legends. Μέχρι φέτος. Και με χέρι στην μαμά. Πάρει το screen, ένα jump shot, είναι εύστοχο! Βέβαια και στο Καραγιαούρι, 65-58. Σε 7 πόντους. Και πάλι ισοπαλία στο μεταξύ της παιχνίδια με την regular season της Master League. Θα δούμε τα δευτερόλεπτα. Μπίσκας. Θα είμαι εκεί μέσα. Πολύ δύσκολο της πάντα επέλεγε και το σπανό είναι άστοχος. Δεν θα καταφέρει να συγκεκρίσει ο σπανός. Μιχέλης παραμόνευε. Θα καταζείς. Μπίσκας. Πάλι για καταζείς στα 11. Θα παίρνει τα σκέφη του Καραγκιαούλη σου. Για τρεις πίσω από αυτό. Είναι άστοχος με τα μπλοκ. Γιώργος Παντίκας στο rebound. Γιώργος Παντίκας συγκρατεί την μπάλα. Πάει για το πάμε να χειροδίσουμε στο Γιαχαρατζή. 67-58. Δικαιώμα για μία βολή. Εγώ το 99. Εγώ το 99, λέει χαρακτηριστικά ο Μίσκας. Τα να βγάλει στο Καραγιαούρι. Για Καραγιαούρι στο 5! Μιχαήλ, είσαι το πράσινο στο τσάκι 14! Θα τους φυρίμα. Θα ονομάσει Γεύγια Γκόπλος, πήρε από το Γιαχαναζί σου για 3, είναι άστοχος. Θα μακρινή πάσα. Τι πήγε να βγάλει ο Σπανός, αν είναι ποτέ δυνατόν. Και κόπηκε η ανάσα. Γιαγκόπουλος θα πάρει εκείνη πίσω, Γιαχαναζίστηκε μόνος που ήταν και χαραδιόρισε εκεί πέρα, βγήκε η άλλη ασφαλώς. Γιώργος Παντίκας πάει μόνος μέχρι μέσα και πάλι ταχύτατα πάρα πολύ ψηλό άλμα, είναι άστοχος. Γιαγκόπουλος θα πέσει κάτω, θα πέσει να μην είναι όλα καλά, να είναι όλα καλά, να μην είναι κάτι σοβαρό. Μιχαήλ μέχρι μέσα, να είναι δύο παίκτες, καλά δίκε φάουλ. Τι μάτς βλέπουμε στα τελευταία λεπτά, και στα τελευταία λεπτά μάλλον. Θα μετρήσει λίγο, ναι. Βλέπει δύο ρεφ, έδειχνε ακόμα. Ναι, έξι λεπτά, έξι λεπτά, έξι λεπτά. Γιώργος Μαρκέ, πίστευσε στον Γιαγκόπουλο στον πάγκο. Και παράσχος στον Μαρκέ, για Legends. Άστοχος, κύριε Κρίτσλα, έκανε μια πιρουέτα για να βγει πίσω από τον δικό του δίπολο Καραγιαούρης. Σκαστή πάσα ανάμεσα από δύο παίκτες, από δύο αντιπάλους. Καραγιαούρη και Μιχέλη ο Τέντσος. Το νούμερο 5 που θα ξαναπάρει το σώμα, θα ξαναδώσει τα 15. Παίρνει ένα σκρίνι από τον Τριόγλου, ένα jump shoot, είναι άστοχο στην μπάλα. Θα πάει στην Καραντζή, θα κάνει να πάει στην μπάλα. Η κότα έκανε το αγώδι, το αγώδι κότα φάση. Παράσχος, στις 7 πόντους συν κατοχή. Τα πόντι της διαφοράς. Υπέρ των Σαλονίκς, είναι ο φίλος της Legends. Στο δεύτερο λεπτό, σε 3 μετά από κάποιες τρίπλες, είναι άστοχος ο Παράσχος. Παράσχος. Συγκριθεί και την μπάλα και την κατοχή ο Γιάννης λίγο πριν περάσει εκτός. Ραγκιαούρης
Δύσκολη προσπάθεια κάλυψη. Πολύ θα παίρνει ο χώρο. Είναι άστοχος. Σε βάλω το πήρε. Προφανώς. Για τρεις τέτοιες του νούμερο 99. Είναι άστοχος. Ζήτησε πάρα πολύ έντονο. Ο Θωμάς δεν τον πήρε. Θα έχει τέτοιο διορθώνο. Γιώργος Φαντίκας. Αυτή την πάρτιση φοράζει. Παράσχος, 9-4 έχουμε περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής περίοδου. Ένα ζάμπ είναι άστοχο το Μιχέλη. Θα σπρώξει την μπάλα στο διόμενο εκεί που είναι ο Γιαχαναζής, ο οποίος θα σουτάει ο Θεόφοβος. Με τη μία είναι άστοχος για τρεις. Μιχέλης, σε τελευταίο rebound, ο Γιαχαναζής θα φτιάξει μια μακρύ πάσα, την βρήκε στο πρόσωπο του Παράσχου, ο οποίος ξεφορδόθηκε τον Πατήκα. Τον Πατήκα στο διατρίς είναι άστοχος και πάλι ο Γιαχαναζής στο τελευταίο rebound. Τι γίνεται ρε παιδιά. 11 δευτερόλεπτα. Μιχέλης. Καρδιαούρης θα γυρίσει. Συγχαρητήρια από τον πάγκο. Σύντομος παραμένει παρόλα αυτά. 69-62 συν μία βολή. Με τον ψηλό το Legend. Κάντε την άμυνα και δώστε τα φαουλ χαμηλά. Το ίδιο δύο χαρακτηριστικά από τον πάγκο. Έχουμε δύο φαουλ να δώσουμε όπως είπε προηγουμένως. Είναι άλλο στο σχολείο. Κάντε την άμυνα φαουλ τώρα. Δύο φαουλ έφερε, επιμένει. Στην εξέν σας. Κάτω την προσκέτα λέει στον αδερφό του. Και στην παρετώση παρεχέρι με χέρι. Ο Φοντίκας κάνει μια βόλτα να πίσω την γύρω την προσκέτα. Ο Παδός τώρα θα πάει απ' την άλλη. Μπορεί να σκύνει από το διόγκου του. Ο Ρέντος θα γυρίνει, θα μετήσει την τρίπλαση για τρεις μέρες. Πάρε σπάρες, πάρα πολύ εύκολη προσπάθεια. Είναι άσχο να περνήσει στον Παράσχο. Να μαζίσει. Το ριμπάμπ και λίγο φάουλ. Πριν καν στηριχτεί στο Σεβιτσέρι, το καν το κάνει μάλλον. Συγγνώμη, ο Μαστέντος και με στηριχτεί, αφού δεν έχει γίνει. Τι λες. Anyway. Συμπληρωθεί τα ομαδικά για τους Σαλονίκης, σε πόσες βολές για την Ανέντζη. Πάρε ασκρέπτο από τον Πιγερόπλο, δεν θέλει τον Πιγερόλ. Θα είμαι όσο μέχρι μέσα δεν είναι στον συνότερο σπανό, είναι άστοχος. Τον Φαντίκας. Για να κλέψει ο Μιχέλης, πάει μόνος μέχρι μέσα και ο Φαντίκας είναι έστοχος. Και πάλι κόμπι του κόμπι τον ίδιο. Το μήνυμα έρεξε το 3. Μιχέλης. Είναι άστοχος. Μάχη για τον δυτικό ριμπάμπ, σπρώξε την μπάλα. Αλλά όχι την κατοχή ο δεύτερος. 3 και 5, διαφορά σε 8. Πάρε ένα screen σε Τζόγλου. Πάσα πια να βγάλεις τον σπανό και μου ξέβαλε το καλάκι που θα το βρίσκει. Θα πάρει μισό ρε το πάσα από τον χειριστή των Σαλονίκης. Τελευταίο είναι. Time out που έχουμε καλέσει. Θα βλέπετε το τελευταίο όπως είπε η γραμματεία να αναφερόταν σε αυτό. 2.52 επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη, για την επανέναρξη του παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα. Όλα έτοιμο για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Σάκης Τέντσος είναι στην επαναφορά. Πάμε να παίξουμε τον Μιχέλη, πάμε να περάσει άλλος. Μας Τέντσος στην επαναφορά. Θα πάρει τον Καραγιώρδη, θα πάρει στο 3, θα το πάρει και θα το βάλει ο Θωμάς Τέντος. Τι θα με πνίξει ο τύπος. Και υπάρχει στήριγμα. Τεχνική ποινή. Thank you.
διαφορά. Μονίας για τρεις παράστασης του Μπεμπιέλευτερος στο χρειαζόντου σαν να τον τρίπλη λέξης. Ο ίδιος έχει φορή πάνω. Ωραία πάσα τον Καραγιαούρη που είσαι αφήσει την μπάρα στο καλάθι. Λέιζερ πάσα τον παράστασο. Βεβαίως και στο Καραγιαούρη στην διαφορά κάτω από τις 10. 2 και 15 για τη λήξη. Το πράγμα είναι στις 7. Είναι άστοχος. Σκόρη πάνω τον Γιώργο Μπαντίκα με τη μία. Πίσω την παππιός, πάλι την γραφέρα στην πάρα πάνω. Ωραία πάσα το δικαστή. Δεν είναι σπαντικά σε τον Γιώργο Μπαντίκα. Σήμος Κραντ, Πάιμς, Σόνι Καρίνα και Φαουλ. Δεν είναι σπαντικά. Γέλισε την παρμόδα. Συμβολές. Έτσι το πλότες. Ποιος είναι το δικό μέρος από ό,τι ήμουν εγώ στην τελευταία φράση. Διαφορά στους 10 πόντους. Δεύτερη. Για μια προσπίση θα κατεβάσετε με την μπάλα ο Μπαντίκας. Γερόπλος. Με απελευθερωτικά και πάσα σπαλός έκτοχος 78-67. Αναζής. Σε ένα από τους διαφορά 136 δευτερόλεπτα. Έσσα στοχος. Για να δούμε. Είμαστε εντός για 3. Είναι άστοχος πάρα πολύ. Πάρα πολύ ψηλά ο σπαλός. Πάρα πολύ ψηλά και όχι την εισπαντικά σου. Θα πάρει τελικά την μπάουν. Θέλει και μία να δει την πάρουν το καλάθι. 80-67, 13 διαφορά. Καρδιόρης, Βαλιτάνη, θα γυρίσει ταχύτατα. Μπαίνει το καλάθι, δεν θα μετρήσει. Ανδρέα, μικρός της. Πάση η φάουλ που έχει κάνει στο Γιώργου χαμηλά. Και πολλές. Ανδρέα, Καρδιόρης. Θέλουμε διαφορά, λέει ο Δημήτρης Παντίκας. Χαρακτηριστικά. Στον Αλεξιτέντσο, πληροφορήθηκε ότι πράγματι ισχύει αυτό. 8 πόντους. 80-68 λοιπόν, δεν ήταν παραφορά. Τι έχω πάθει με την παραφορά, μετά την πρώτη βολή του Καραγκιόγλου. Έστω και στη δεύτερη, 80-69. Φανώς. Διαφορά πάρε ένα screen. Από τον Τζόγλου. Βαδίγας. Πάρει κάτω σαν σκένα του Τζόγλου, ένα jump shoot είναι άστοχος. Υπάρχει σμπρόξιμο της μπάλας. Από τον Τζόγλου σωματικά. Τζόγλος τώρα. Τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση. Ο Τέντος. Καστή πάσα. Γυρίσεις. Πολύ δύσκολο στον Τζόγλου. Στο δύο στρατό δεν έχει να μέσω της ρίτησης. Σπανώ σε δια τρεις. Με τα μπλε είναι άστοχος. Πάρα πολύ ψηλά γύρω. Πολύ καλύτερο. Πάρει το rebound. Καταρχήν, ωραία, πάσα, ψηλή. Καραγκιόγλου. Θα περάσει εκτός, ο χειρός αυτού. Φάουλ, φάουλ φωνάζει κάτω τους Legends, πράγματι. Κυνηγούν για τη διαφορά φαίνεται οι Legends. Σπανός πήγε να βγει να τάει μέσα ο Τωμάς Τέντζος. 29,9. Γιώργος Σπαντίκας. Γυρίζει το φάλο του Μιχαίλη. Δύο βολές. Πάμε ένας μέσα. Πείτε ένας μέσα. Μιχαίλης περνάει εκτός. Το 6, Αντώνη, το 6, 5, το 6, ναι, ναι, ναι. Μιχαίλης, να έχεις τον πάγκο πέμπτο φαουλ, Αντωνίου θα περάσει. Να σου πω, αν δεν ακούστηκε τότε, τώρα ακούστηκε. Όχι, πλάκα. Έστω πως ο Ισπόρος βάζει κάτι πολύ. Έστω πως ο Ισπόρος βάζει κάτι πολύ.
μέσα, εύστοχος! Ένα, δύο, ένα, φάουλ από τον Καρεντεούρη. Δύο, μπεις αυτή τη ρουλέτα των Ιστανβολών. Υποχρεώνοντας στην τρίτη τους φετινή ήττα για τη Master League, τη regular season του Legends. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι για τη δεύτερη ομάδα που τους κερδίζει, καθώς είχαν κερδίσει, είχαν χάσει μάλλον οι Legends δύο φορές από τους Στεφανένα Timberwolves. Σπάνε το φράγμα των 7 πόντων λοιπόν, 83-73. Επιτρέπουμε κάποια άλλη μετάδοση αυτή έφτασε στο τέλος. Σας απόλυτα όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό οξυστικό υλικό. Τα σελεκτράμπερνα είναι τέλεια. Όχι, θα τα πλησιά, αλλά πολύ σημαντικά. Γεια σας.